Το μοναδικό μουσείο πληροφορικής στη νότιο-ανατολική Ευρώπη βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μοσχάτο. Το αντίγραφο του πρώτου ποντίκι στον κόσμο, όπου πραγματικά πιστέψτε το, το 1964 όταν και δημιουργήθηκε, ήταν ξύλινο. Ποντίκι το ονόμασε ο εφευρέτης του, ο Engelbart, διότι πίσω είχε ένα καλώδιο το οποίο μοιάζε σαν την ουρά ενός ποντικιού. Μπορούμε να δούμε έναν πολύ παλιό φορητό σκληρό δίσκο, ο οποίος μοιάζει λιγάκι σαν χύτρα και είναι μόλις 300 MB. Όλα αυτά πριν 45 χρόνια περίπου. Ένα από τα πρώτα λάπτοπ που είχε βγει το 1981, όπως παρατηρείτε, έχει πολύ μεγάλο όγκο, αλλά αντίστοιχα πολύ μικρή οθόνη και αυτό το τεράστιο πικρολόγιο ήταν ταυτόχρονα και το καπάκι του. Να πούμε ότι όλοι αυτοί οι παλιοί υπολογιστές, για να φορτώσουν κάποιο πρόγραμμα ή παιχνίδι, χρησιμοποιούσαν την αγαπημένη μας κασέτα και το κασετόφωνο. Το λεγόμενο Manhattan των δισκετών, όπου έχουμε φτιάξει ένα πύργο με 451 δισκέτες, που στην ουσία η χωρητικότητά τους ισούται με ένα CD. Οθόνη αφής. Κάτι που σήμερα τα σημερινά παιδιά θεωρούν ότι ξεκίνησε από τα κινητά τηλέφωνα. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι είναι μια τεχνολογία η οποία υπήρχε πριν 34 χρόνια. Είναι χρονολογία 1976 και στην ουσία είναι ο πρώτος υπολογιστής της εταιρείας Apple. Εάν κάποιος θελήσει να αγοράσει αυθεντικό αυτό το μηχάνημα, θα χρειαστεί περίπου στη δημοπρασία $1 εκατομμύριο.